Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο Πηλίου. Μάτς για την 10η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής και τον 3ο όμιλο με τον ΑΟ Πηλίου να υποδέχεται εδώ τον Αστέρα Βάρης. Ένας Αστέρας Βάρης ο οποίος κάνει μια εξαιρετική πορεία την φετινή σεζόν. Είναι ψηλά στην βαθμολογία. ΑΟ Πηλίου ο οποίος έρχεται από συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, από την ισοπαλία στα Φάντου και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, έχοντας πάντως σημαντικές απουσίες στο σημερινό μάτς, αφού δεν θα αγωνιστούν οι Χατζή Βασίλης, Τζανουλίνος και Λάλκοβιτς που είναι τιμωρημένοι. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε για να παρακολουθήσουμε παρέα το μάτς.
Επιστροφή λοιπόν και πάλι εδώ στο γήπεδο Πηλίου. Είδαμε την είσοδο των δύο ομάδων. Ο Πηλίου που θα ξεκινήσει με τους Καζέλη, Συντιχάκη, Χιντζίδη, Πολίζο, Μούλα, Τσετσεκίδη, Κόντζα, Σχολή, Αλομπισάτ, Δρόσο και Βουκομάνοβιτς. Είπαμε ότι έχει τρεις σημαντικές απουσίες, αφού δεν θα είναι στην διάθεση του Στέφανου Χατζησεβαστού ο Πέτρος Χατζηβασίλης, ο οποίος τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα στο μάτς με την Αέρα Φάντου, όπως επίσης δεν θα είναι στην διάθεση και ο Τζανουλίνος αλλά και ο Λάλκοβιτς που συμπλήρωσαν κάρτες. Γι' αυτό και επιστρατεύεται ο Μανώλης Συντιχάκης, ο οποίος παίρνει θέση στα στόπερ στο σημερινό παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας Βάρης, λέγαμε και στην πρώτη μας σύνδεση, ότι είναι μια ομάδα που έχει κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα. Μια ομάδα που στηρίζεται πάρα πολύ στις ακαδημίες της. Ένας σύλλογος, μάλιστα, ο οποίος έχει δώσει και την ευκαιρία στον Γιώργο τον Καβάση, που ήταν στην δεύτερη ομάδα, να είναι στην πρώτη ομάδα. Και νομίζω ότι το δείχνει και με το καλημέρα, ότι είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί και στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μια παραδοσιακή ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής που επέστρεψε την φετινή σεζόν ξανά. Ξεκίνημα της αναμέτρησης, η ομάδα του Αστέρα, η οποία θα ξεκινήσει με τους Μαρινάκη, Δημητρόπουλο, Γκιούρα, Μεϊμάρογλου, Μπάρα, Μάγκο, Μπελαβράκη, Χριστίνη, Μπερνιδάκη, Ντούλια και Καλέλα. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Γουρέλης με βοηθούς τους Σερεβέτα και Παπαϊλία. Απομάκρυνση από τον Μούλα. Μάχη στο κόσμο Σαζαμής. Νικητής ο Πολίζος. Ο Σχουλής θέλει να σηκώσει. Ο Γκιούρα θα προστατεύσει την μπάλα για να βγει ο Μαρινάκης μακριά από την περιοχή του. Απομακρύνει. Θέλει να μπει στην φάση ο Μπερνιδάκης. Ο Μάγκρης είναι αγόρο που είναι ο Κόντζα. Λομπισάτ προσπαθεί να περάσει. Είναι εκεί ο Γκιούρα για να διώξει, να απομακρύνει σε πλάγιο. Φυσικίδης που έχει ξεκινήσει αριστερά. Ο Γκιούρα προστατεύει την μπάλα με τον Λομπισάτ να τον πιέζει. Κερδισμένη κόντρα, ο Καλέλα γυρνά με τον Μπάρα. Θέλει να βγει πρώτος ο Πολίζος. Κερδίζει ο Χριστίνης και ο Γκιούρα σαν τον Μπερνιδάκη. Ο Μούλας βάζει το κορμί του για να προστατεύσει. Καζέλης απομακρύνει σε ένα σημείο που θα πάρει την κεφαλιά ο Μπάρα. Καζέλης που ξεκινά για δεύτερο παιχνίδι στην βασική εντεκάδα του Απηλίου, έκανε ντεμπούτο την περασμένη Κυριακή στο μάτς με την Αέρα Φάντου. Γκιούρα. Παλαπίσω. Μαρινάκη. Ο Μάγκας του Μαρινάκη. Ο Μαρινάκης, ο οποίος είναι με διαφορά ο παλιότερος ποδοσφαιριστής του Αστέρα Βάρης. Μάλιστα, και διαβάσατε και ένα αφιέρωμα του Γιάφκα Sports για τις αναμετρήσεις των δύο ομάδων. Ο Μαρινάκης ήταν στον σύλλογο όταν ακόμη αγωνιζόταν στην Δέλτα Εθνική και είχε αγωνιστεί εδώ στο παιχνίδι με τον ΑΟΔΙ ΚΕΟΥ τότε το 2012. Συντυχάκης θα απομακρύνει. Πλάγιο. Τα αριστερά. Για τον Αστέρα. Θέλει να μπει στην φάση ο Μπελαβράκης. Σουτ. Περνά. Out. Στο τέταρτο λεπτό. Και ο Καζέλης είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια. Thank you.
Ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Παίξει δίπλα. Τελικά στον Μούλα. Μούλα θα σηκώσει. Κεφαλιά του Αλόμπισσα. Το σκουλής προσπαθεί και πάλι Αλόμπισσα. Πιέζεται από τον Καλέλα το πλάγιο για τον Αοπηλίου. Με τον Τσιτσεκίδη. Κύριος για τον Πολίζο. Τσιτσεκίδης θα σηκώσει. Και πάλι ο Τσιτσεκίδης. Πάτη την κεφαλιά ο Μάγκος. Βουκομάνοβιτς προσπάθει να συνεργαστεί με τον Αλομπισάτ. Και ο Μάγκος από τους παλιούς του Αστεραβάρης από το 2015 στον σύλλογο. Αρχηγός του σύλλογου. Περνιδάκης. Μάκρυνση. Ο Μπερνιδάκης θέλει να μπει στην φάση. Το πλαγιό για τον Αοπηλίου. Με τον Τσιτσεκίδη να ψάχνει επιλογές. Πολίζος σε ένα σημείο που είναι ο Μεϊμάρογλου. Κερδισμένο φαουλ. Τον Μούλα. Το Μάγκρενση. Τσιτσεκίδης. Θέλει να έρθει εσωτερικά. Παίζει κάθετα. Ο Μάγκος βάζει το κορμί του. Υπάρχει φαουλ λίγο νωρίτερα. Μαρινάκης θα μαζέψει και ψάχνει τον Ντούλια. Με αυτή την μακρινή μεταβίβαση μπάλα θα φτάσει στην αγκαλιά του Καζέλη από την άλλη πλευρά. Ο Δρόσος σε ένα νέο ρόλο σαν δεξί μπακ για δεύτερη αγωνιστική. Πολίζος δεξιά για τον Κόντζα. Κόντζα έρχεται εσωτερικά, θέλει να παίξει κάθετα στον Βουκομάνοβιτς. Ο Μαρινάκης θα βγει. Δεν θα μπορέσει να μαζέψει, αλλά Βουκομάνοβιτς στη συνέχεια θα πλασάρει out. Να μια πρώτη καλή στιγμή στο 7ο λεπτό με τον Αλέξα Βουκομάνοβιτς. Μαρινάκης δεν καταφέρει να μαζέψει. Βουκομάνοβιτς. Ήταν αυτός που πλάσαρε out. Μούλας πιέζει προς ψηλά ο Αστέρας. Μπάλα από τα πόδια του Μάγκου περνά εκτός γηπέδου. Και ο Καζέλης είναι αυτός που είναι και πάλι συνέχεια για τον Αοπηλίου. Πάρει ψηλά την κεφαλιά ο Καλέλα. Πιέζει τον Τσιτσεκίδη. Θα κλείσει την μπάλα. Κατοχή για τον Αστέρα. Θα κερδίσει και την κόντρα ο Καλέλα από τον Τσιτσεκίδη. Τσιτσεκίδης που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θα σηκωθεί. Ο Γκιούρα στο πλάγιο, κεφαλιά τον Μπερνιδάκη. Ο Δρόσος θα απομακρύνει πριν μπορέσει να μπει στην φάση ο Ντούλιας. Βουκομάνοβιτς, κάθε την πάσα. Ο Ντούλιας σε θέση βολή στο πλασέ, μπάλα στα δίχτυα. Ο Ντούλιας, ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας. Ο Ντούλιας θα πάρει την κάθε την πάσα. Στο 1 το λεπτό θα βρεθεί απέναντι από τον Καζέλη. Και ο Αστέρας Βάρης θα πάρει πολύ νωρίς προβάδισμα στο σκορ στο 1 το λεπτό με τον μόνιμο σκόρερ του, τον Ντούλια, να κάνει το 0-1 στο 1 το λεπτό.
Νάτος εδώ. Τούλιας. Στρασβάρης που παίρνει προβάδισμα. Με τον Ντούλια. Στο 9. Ωραία καθετή πάσα. Ντούλιας. Παρόλο που δεν πλάσαρε άμεσα. Κατάφερε να στείλει την πάρα στα δίχτυα και να δώσει προβάδισμα στον Στραβάρης. Κόντζα θέλει να μπει στην φάση. Τσετσεκίδης θα σηκώσει. Κόντζα. Κερδίζει το φάουλ. Από τον Καλέλα. Κερδισμένο φάουλ τώρα για τον Οπηλίου. Με τον Στράτο Κιτζίδη να είναι πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση. Χιτζίδης θα εκτελέσει, απομάκρυνση. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Ντούλια από τον Μπελαβράκη. Ντούλιας από πολύ μακριά δοκιμάζει τα πόδια του, ο Καζέλης μαζεύει. Χωρίς πρόβλημα. Μπελαβράκης. Υπάρχει φάουλ. Μπελαβράκης ήταν αυτός που έκανε την κάθετη πάσα στο γκολ του Ντούλια. Υπέροχη κάθετη πάσα για να κάνει ο Ντούλιας το 0-1. Δρόσος. Προσπάθεια τα αριστερά. Ανέβει ο Δημητρόπουλος. Σκουλής θα απομακρύνει ο Ντούλιας. Τσετσεκίδης κερδίζει ανοιχτό κοντρόλ. Θα καταφέρει να κλέψει ο Γκιούρα. Ο Μούλας είναι εκεί. Καθυστερήσει, ο Τσιτσεκίδης, η απομάκρυνση. Σε ένα σημείο που είναι ο Κόντζα. Με τον Καλέλα να τον πιέζει και να κερδίζει ο Καλέλα. Ο Γκιούρα προσποιείται, η σέντρα του με το αριστερό. Ο Ρώσος θα απομακρύνει, ο Κόντζα αφήσει την μπάλα να περάσει από πάνω του. Ο Καλέλα, ο Μπερνιδάκης και ο Ρώσος απομακρύνει. Κυκλοφορία από τον Αστέρα που μετά τον γκολ θέλει να εκμεταλλευτεί την ψυχρολουσία αυτή. Ο Δρόσος αφήσει για τον Χιντζίδη. Ο Χιντζίδης ο οποίος έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ως δεξί χαφ. Ο Δρόσος. Άλλο Μπισάτ αφήσει για τον Χιντζίδη. Ο Χιντζίδης ψάχνει επιλογές. Παίξει για τον Σχουλή στον χώρο μεσάς γραμμής. Και από εκεί μπαλά στον Τσετσεκίδη. Ο Σχουλής. Κόντζα έρχεται εσωτερικά. Κόντζα θέλει να περάσει. Θα τα καταφέρει. Ο Κόντζα θα δοκιμάσει το σουτ. Μπαλά περνά μακριά από την εστία του Μαρινάκη στο 14. Ατομική προσπάθεια του Κόντζα. Τον σουτ του πέρασε out.
και το πλαγιό. Για τον Άο Πηλίου, πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης, συμπληρώνεται σιγά σιγά στο 0-1 με τον γκολ του Ντούλια από το 1ο λεπτό. Ντούλιας, Μπελαβράκης και Μπερνιδάκης στην επιθετική τη τριάδα του Αστέρα, που φαίνεται να συνεργάζονται πάρα πολύ καλά από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ο Μάγκος με τον Χιντζίδη να κερδίζει και να παίζει κάθετα για τον Βουκομάνοβιτς. Βουκομάνοβιτς προσποιείται. Τάκλιν στην μπάλα. Καθαρό από τον Μεϊμάρογλου. Και πλάγιο. Χιντζίδης εκεί πάει στην εκτέλεση του πλαγίου για να φέρει την μπάλα με δύναμη στην περιοχή. Έχει προωθηθεί και ο Μούλας, ο Χιντζίδης εκτελεί με δύναμη. Η απομάκρυνση ο Σχουλής για τον Κόντζα, η απομάκρυνση στη συνέχεια από τον Μάγκο σε πλάγιο. Χιντζίδης για τον Κόντζα, συνεργάζονται και πάλι δυο τους. Χιντζίδης, η σέντρα του με το δεξί είναι δυνατή, η μπάλα θα περάσει αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Μαρινάκη. Κάθε την πάσα του Μημάρογλου. Μάγκος ψάχνει επιλογές. Βρίσκει μια λύση στον Καλέλα. Ο Ντούλιας δεν θα κάνει καλό κοντρόλο. Ο Καλέλα κρατά την κατοχή με τον Κότζα να πιέζει. Καλέλα που θα γυρίσει πίσω στον Μαρινάκη. Μαρινάκης για τον Γκιούρα. Γκιούρα που θα περάσει από τον Αλόμπισάτ. Άρθει εσωτερικά. Η πάσα στον Ντούλια. Το πλασέ του Ντούλια που θα πατήσει ο Γκιούρα. Η μπάλα στα δίχτυα. Ο Αστέρας Βάλλης θα καταφέρει να συνεργαστεί με τον Ντούλια, να μην μπορεί σε πρώτη φάση να, νικήσει τον Καζέλη, αλλά να πατά την μπάλα στον Γκιούρα, ο οποίος δεν παράτησε την φάση. Συνέχισε, κυνήγησε και ο δεξιός οπισθοφύλακας του Αστέρα Βάλλης, ο Γκιούρα, είναι αυτός που σκοράρει κάνοντας το 0-2 στο 17. Φιλοξενούμενοι, εξαιρετικό ξεκίνημα με τον Γκιούρα να κάνει το 0-2 στο 17ο λεπτό. Γκιούρα σκοράρει. Ντούλιας, ο οποίος φάνηκε να μην μπορεί στην πρώτη φάση να νικά το πλασέ του τον Καζέλη, αλλά είχε το καθαρό μυαλό να πατήσει την μπάλα και ο Γκιούρα δεν την παράτησε την φάση, συνέχισε. Κατάφερε να σκοράρει κάνοντας το 0-2 για τον Αστέρα Βάρης. Στο 18ο λεπτό, είμαστε από το 17. Οι φιλοξενούμενοι προηγούνται 0-2. Αλαμπισάτ, Σχουλής. Τσεκίδης και Σχουλής. Νομίζω ότι έχει αλλάξει ο σχηματισμός πάρα πολύ για τον Άο Πηλίου. Πολύ ζωστά θέλει να παίξει κάτι. Τα βλέπω να έχει γυρίσει ως αριστερός μπακ ο Χιντζίδης. Έχει πάει δεξί μπακ ο Τσιτσεκίδης και ο Δρόσος έχει πάει δεξιά στην επίθεση. Τσιτσεκίδης η σέντρα του προς το δεύτερο. Ο Δρόσος δεν θα μπορέσει να προλάβει. Ο Πηλίου, ο οποίος καλείται να βγάλει αντίδραση πέναντι στον Αστέρα. Πλάγιο του Δημητρόπουλου. Κόντζα. Ο Δρόσος δεν θα μπορέσει να κάνει καλό κοντρόλ. Και ο Δημητρόπουλος στο πλάγιο. Συντυχάκης θα πάρει την κεφαλιά.
Κάτι την πάσα δεν θα περάσει από τον Χριστίνη στον Μπελαβράκη. Χιντζίδης, Πολύζος και Σκουλής για τον Απηλίου. Να παίξει κάθετα για τον Κόντζα. Θα βγει δυναμικά ο Μάγκος. Συντηγάκης είναι εκεί για να αφήσει τον Τσιτσεκίδη. Συμπληρώνουμε σιγά σιγά το πρώτο 20 λεπτό στο γήπεδο Πηλίου. Ο Πηλίος τεράς βάζει 0-2. Χιντζίδης θέλει να βρει στον χώρο τον Αλόμπισάτ. Είναι εκεί για να βγει πρώτος ο Μπάρα και να συνεργαστεί με τον Γκιούρα. Χιντζίδης θα καταλάβει την ανοιχτό κοντρόλ του Γκιούρα. Θα βάλει το σώμα του και θα κερδίσει το φάουλ. Ο Πολύζος και ο Χιντζίδης πάνε στην μπάλα για την εκτέλεση. Στο 21ο λεπτό ο Πολύζος θα εκτελέσει προς το δεύτερο. Βουκομάνοβιτς θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα είναι κόρνερ. Στο 21 τον Χιντζίδη να πηγαίνει στην εκτέλεση. Έχουν προηγηθεί και ο Μούλας και ο Συντιχάκης στην αντίπαλη περιοχή. Χιντζίδης είναι στην εκτέλεση. Χιντζίδης στο πρώτο δοκάρι, η απομάκρυνση από τον Μπάρα σε νέο κόρνερ. Χιντζίδης και πάλι στην εκτέλεση του κόρνερ. Στα μισά του πρώτου μέρους ο Χιντζίδης θα εκτελέσει. Καλή είναι η εκτέλεση, ο Μαρινάκης θα απομακρύνει. Ο Κόντζα με τον Χιντζίδη. Ο Χιντζίδης και πάλι ο Κόντζα θέλει να περάσει. Κερδίζει το πλάγιο από τον Δημητρόπουλο που βγήκε να πιέσει εκεί. Ο Χιντζίδης θα εκτελέσει με δύναμη. Ο Δρόσος μέσα στην περιοχή θα δοκιμάσει το σούτ, την μπάλα θα βρει στον Μπελαβράκη. Βγει στο πρόσωπο του Μπελαβράκη. Άμεσα θα διακόψει το μάτσο Γουρέλης για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή του Αστέρα. Θα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πηλίου και Αστέρας Βάρης, μάτς της 10ης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Εθνικής με την ομάδα του Αστέρα, με τους Ντούλια και Γκιούρα, να προηγείται με 0-2. Μπελαβράκης που δέχεται και την μπάλα στο πρόσωπο από πολύ κοντινή απόσταση από το σουτ του Δρόσου. Σηκωθεί ο Μπελαβράκης. Και θα περάσει εκτός. Φαντάζομαι προσωρινά. Ο Μπελαβράκης ο δημιουργός του πρώτου τέρματος. Από την πολύ ωραία κάθετη πάσα στον Ντούλια. Συνέχεια στο μάτς. Αστέρας που τηρεί και το fair play γερνώντας την πάσα στην μπάλα στον Καζέλη. Πολύζος για τον Σκουλή. Ο Σκουλής ανοίγει αριστερά στον Χιντζίδη. Ο Χιντζίδης θέλει να έρθει εσωτερικά. Ο Σκουλής, ο Κόντζα και πάλι κάθε την πάσα προς τον Σκουλή. Θέλει να βρει συνεργασία το πλάγιο από τα πόδια του Καλέλα. Μπάλα κάτω από Πηλίου. Λομπισάτ
Ο Χιντζίδης κάνει την σέντρα. Ο Δρόσος θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα θα πάρει ύψος και θα περάσει μακριά από την εστία του Μαρινάκη που έλεγχε την πορεία της μπάλας, την αντίθετα να καταλήγει εκτός γηπέδου. Και ο Γιώργος Μαρινάκης θα δώσει συνέχεια, φαίνοντας στον Μεϊμάρογλου. Και από εκεί ο Μπάρα. Χριστίνης. Μπάλα στον Μαρινάκη και πάλι. Ο Αστέρας που σαφώς και έχει πετύχει το ζητούμενο για αυτόν. Και πλέον θα παίξει με υπομονή. Ξέρει ότι όσο θα περνάει και η ώρα, στόχος του θα είναι να βρει και άλλους χώρους. Δημητρόπουλος θα κρατήσει την κατοχή. Τον Τσιτσέκη δεν τον πιέζει. Ο Δημητρόπουλος θα χάσει τελικά τον Τσιτσεκίδη. Μπάρα. Δυνατή μεταβίβασή του για τον Μπελαβράκη που επέστρεψε στο μάτς. Ο Μούλας θα αφήσει για τον Συντιχάκη. Συντιχάκης πιέζεται, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Γουρέλης. Διαμαρτυρήθηκε ο Συντιχάκης για φάουλ. Θα κάνει κάποιες συστάσεις ο δίτης αναμέτρησης. Και συνέχεια στο μάτς. Είχε ακόμα πάει στον παρατηρητή του αγώνα ο διαιτητής. Ξέρω για ποιο λόγο. Τι ζητάει. Δεν έχει ξεκινήσει πάντως το παιχνίδι ακόμη. Τώρα θα ξεκινήσει το μάτς. Καζέλης. Ανοίγει αριστερά για τον Χιντζίδη. Χιντζίδη θέλει να παίξει κάθετα για τον Κόντζα. Ο Μπάρα θα βγει πρώτος και θα απομακρύνει. Σε κόρνερ. Το κόρνερ για τον Αοπηλίου. Η εκτέλεση προς το δεύτερο μπάλα θα περάσει. Ο Πολύζος. Η απομάκρυνση από τον Δημητρόπουλο. Καλέλα. Κερδίζει φάουλ. Καλέλα θα κερδίσει το φάουλ. Απομάκρυνση από τον Μεϊμάρογλου, θα σηκώσει ψάχνοντας τον Μπερνιδάκη. Κάνει κίνηση ο Χριστίνης. Ο Μούλας θα βάλει το σώμα του και θα αφήσει την μπάλα να περάσει εκτός γηπέδου. Thank you.
Προσπίζεσε τον Τσιτσικίδη. Ο Δρόσος που θα έρθει εσωτερικά. Γυρίζει στο φάουλ. Τριάντα λεπτά στο μάτς. Δεν δύο, 32 λεπτό. Με τον Όβιλιο να προσπαθεί να βγάλει αντίδραση, δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει φάση απέναντι στον Μαρινάκη, είναι η αλήθεια. Τον Αστέρα να μείνεται πάρα πολύ καλά, να κλείνει πάρα πολύ καλά τους χώρους, να έχει πετύχει και τα δύο του γκολ νωρίς στο παιχνίδι στο 9 και στο 17 με Ντούλια και Γκιούρα. Παραπέζει καθετά. Κοβάνοβιτς, τον Κόντζα. Αλλά πίσω στον Συντιχάκη. Συντιχάκης ανοίγει δεξιά για τον Τσετσεκίδη. Πολύζος ψάχνει τον Τσιτσεκίδη που έχει προωθηθεί. Τσιτσεκίδη στο αριστερό, η σέντρα του, η απομάγνηση σε κόρνερ από τον Μάγκο. Άλλη μια στιγμή μπάλα για τους γηπεδούχους, 35 λεπτό. Ο Χιτζίδης πάει στην εκτέλεση. Χιντζίδη στο πρώτο δοκάρι από Μάγκανση από τον Μπελαβράκη. Ο Ντούλιας κάνει την προσποίηση, ο Κόντζα κατάλαβε. Από Μάγκανση σε πλάγιο από τον Γκιούρα που βρέθηκε στα αριστερά. Στη συνέχεια έχουμε νέο κόρνερ από την παρέμβαση του Μπάρα. Στο 35. Χιντζίδης και πάλι στην εκτέλεση. Χιντζίδης στο πρώτο δοκάρι, ο Συντιχάκης δεν είναι να μπει στην φάση, υπάρχει φάουλ. Μάγκος ψάχνει. Ο Μπερνιδάκη, ο Μπερνιδάκης θα πάρει την κεφαλιά για τον Ντούλια που είναι μακριά από εκείνο το σημείο. Θα καταφέρει να απομακρύνει ο Τσιτσεκίδης. Ο Πολύζος κατεβάζει για τον Σκουλή. Ο Τσιτσεκίδης και πάλι. Για τον Δρόσο. Ο Πολύζος και ο Σκουλής στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Τις κόντρες κερδισμένος ο Αστέρας. Ο Συντιχάκης θα γυρίσει για τον Καζέλη. Σκουλής κάθετα. Ο Κόντζα θα χάσει με φάουλ τον Μάγκο.
Χιντζίδης θέλει να σηκώσει για τον Κόντζα, δεν είναι καλή πάσα του. Γκιούρα στο πλάγιο. Και απομάγνησε σε νέο πλάγιο. Ο Γκιούρα. Ο Λαβράκης θα κρατήσει. Πιέζει ο Σχουλής, κερδίζει χωρίς φάουλ. Δεν είναι καλή συνεργασία του με τον Αλομπισάτ. Και υπάρχει μια διακοπή και πάλι. Παρατηρήσεις του διαιτητή. Να γίνονται παρατηρήσεις του διαιτητή για το ότι υπάρχουν άτομα πάνω από τον επόπτη. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αστείο για γάμα εθνική. Γίνεται σε κάθε γήπεδο. Και αυτό είναι η παρατηρήση του Γουρέλη στον πάγκο του Απηλίου. Δεν συνηθίζεται η αλήθεια σε παιχνίδια γάμα εθνικής. Τα βλέπουμε κάθε εβδομάδα αυτά. Δεν έχει γίνει και κάτι. Πραγματικά δεν έχει γίνει και κάτι, δηλαδή. Τέλος πάντων, πάμε στο μάτσο. Ο Γκιούρα θέλει να αφήσει την φάση. Απομάκρυνση σε πλάγιο. Βάλα έχει πέρασει εκτός γηπέδου. Ο Δρόσος έχει έρθει αριστερά και έχει πάει δεξιά ο Αλομπισάτ. Ο Μπελαβράκης θα κρατήσει. Πιέζει ο Δρόσος, ο Μπελαβράκης. Το φάουλ τον Μπελαβράκη τελικά στον Δρόσο. Κερδισμένο φάουλ για τους γηπεδούχους. Χιντζίδης στο φάουλ στο 39. Χιντζίδης θα εκτελέσει. Ο προωθημένος Μούλας θα πάρει την κεφαλιά. Μπαλά θα περάσει άουτ στο 40 λεπτό. Να, μια καλή στιγμή πάντως για τον Απηλίου. Το φάουλ του Χιντζίδη. Κεφαλιά του Μούλα. Πέρασε άουτ. Πολύζος θέλει να παίξει κάθετα, είναι ο Μπάρα εκεί. Βουκομάνοβιτς θα γυρίσει για τον Τσιτσεκίδη. Τσιτσεκίδης θέλει να παίξει κάθετα για τον Αλομπισάτ. Με η Μάρογλου, καλή τοποθέτηση, να προλάβει την κίνηση του Αλομπισάτ. Την παλιά στον χώρο για τον Μπερνιδάκη. Θα πιέσει για να μπει στην φάση, κάνει φάουλ στον Συντιχάκη που έβαλε το κορμί του για να κερδίσει και το φάουλ. Για δεύτερη φορά ο Γουρέλης θα γύρισε την φάση πίσω γιατί κυλούσε η μπάλα. Ο Μούλας. Και μου εκεί αριστερά. Στον Σχουλή που έχει κατέβει λίγο πιο χαμηλά για να πάρει την πρώτη μπάλα. Πολύζος κερδίσει το φάουλ από τον Μάγκο. Πάρα πολλά τρεξίματα από τον Μάγκο. Μάγκος και Κολέλα, τα δύο εξάρια ουσιαστικά με λίγο πιο μπροστά του τον Χριστίνη. Βουκομάνοβιτς έχει βγει πλάγια, δεν θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα εντός γηπέδου. Και ο
Μαρινάκης είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια αφαίνοντας τον Νεϊμάρογλου. Παλιά πριν για τον Ντούλια. Πολύ ζωσαν ανοιχτό κοντρόλ. Χριστίνης θέλει να παίξει κάθετα. Υπάρχει offside. Στην προσπάθεια του Μπερνιδάκη να μπει στην φάση. Ο Χιντζίδης θέλει να σηκώσει για τον Αλομπισάτ. Ο Αλομπισάτ θα πάρει την κεφαλιά. Ο Ντούλιας μια νέα κεφαλιά. Το πλάγιο για τους γηπεδούχους με τον Μούλα. Ανοίγει για τον Χιντζίδη. Θέλει να παίξει για τον Βουκομάνοβιτς. Θα κατεβάσει εκείνος ωραία με το στήθος στον Δρόσο. Καλέλα πιέζει και αυτή την μπάλα. Θα κερδίσει και θα απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Καζέλης. Πολύζος και Σχουλής. Κάθε την πάσα για τον Βουκομάνοβιτς. Ο Χιντζίδης θέλει να βρει την κίνηση τον Δρόσο. Έχει καταλάβει ο Μεϊμάρογλου και έχει απομακρύνει. Ο Βουκομάνοβιτς είναι κερδισμένος. Ο Χιντζίδης στην σέντρα. Ο Δρόσος μέσα στην περιοχή. Ψάχνει επιλογές. Πάσα στον Σχουλή. Το σούτ του Σχουλή στα δίχτυα. Με υπομονή οι γηπεδούχοι κυκλοφόρησαν. Η πάσα του Δρόσου Σχουλής με πλασέ από τα όρια της περιοχής θα νικήσει τον Μαρινάκη και θα κάνει το 1-2. Ο Αλέξανδρος Σχουλής είναι αυτός που μειώνει για τους γηπεδούχους το 43. Από τις λίγες φορές που οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να κυκλοφορήσουν, με υπομονή. Από την σέντρα του Χιντζίδη και την πάσα του Δρόσου, ο Σχουλής, ένα σούτ στην κίνηση. Σημάδεψε την αριστερή γωνία του Μαρινάκη για να κάνει το 1-2 και να δώσει ένα νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Καλέλα, θα χάσει. Ο Μάγκρης είναι σε ένα σημείο που είναι ο Καζέλης. Και ο Μούλας. Αριστερά για τον Σχουλή. Σχουλής για τον Πολύζο. Έναν γκολ σαφώς και ψυχολογίες, γιατί σχεδόν σε όλο το ημίχρονο ο Στρασβάλης είχε πάει το μάτς ακριβώς εκεί που ήθελε. Είχε πετύχει δύο γκολ πάρα πολύ γρήγορα, δεν είχε αφήσει περιθώρια στον Απειλή να απειλήσει καθόλου. Οπότε και ψυχολογικά θα τον βοηθήσει λογικά το γκολ αυτό τον Απειλίου. Κάτι την πάσα δυνατή. Και ο Μαρινάκης είναι αυτός που θα φέρει την μπάλα αργά αργά για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μαρινάκης. Πλάγιο. Τον Ντούλια. Αρθεί εσωτερικά. Ο Δημητρόπουλος. Μπάλια του είναι δυνατή. Χιντζίδης. Σχουλής παίζει. Παράλληλα για τον Συντιχάκη. Συντιχάκης για τον Πολύζο. Και ο Βουκομάνοβιτς. Κάθε της τον Αλομπισάτ. Και πάλι Αλομπισάτ με τον Πελαβράκη να έχει γυρίσει, να έχει ακολουθήσει την φάση και να απομακρύνει σε πλαγιό. Αυτό είναι και το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου σε ένα σημείο που ο Απειλή είχε αυτό το πλάγιο από τα δεξιά, γι' αυτό και κάποιες διαμαρτυρίες από τον πάγκο των γηπεδούχων. 1-2 το φινάλε του πρώτου μέρους με τους φιλοξενούμενους, με τον Ντούλια στο 9 και τον Γκιούρα στο 17 να έχουν πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων. Έχουν κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, με εξαίρεση το τελευταίο 5 λεπτό που ο Απειλή κατάφερε να ανεβάσει την απόδοσή του, να κυκλοφορήσει και να φτάσει στην μείωση του σκορ στο 43 με τον Σχολή. 1-2 φινάλε πρώτου ημιχρόνου. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο γήπεδο Πηλίου για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Πηλίου Αστέρας Βάρης. Βλέπω μία αλλαγή για τους γηπεδούχους. Βλέπω τον Αλομπισάτ να είναι εκτός και τον Χάντζη Νικολάου να είναι αυτός που περνά στην θέση του. Πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Πηλίου. Όλα έτοιμα λοιπόν για την άνοιξη του δεύτερου ημιχρόνου. Να θυμίσουμε το μάτς είναι στο 1-2 με τον γκολ του Ντούλια στο 9, του Γκιούρα στο 17, ενώ ο Αλέξανδρος Χουλής ήταν αυτός που τώρα θα γίνει και η αλλαγή για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Με τον Χάντζη Νικολάου λοιπόν να περνά στην θέση του Αλομπισάτ και να παίρνει την θέση του στον χώρο της μεσαίας γραμμής μαζί με Σχουλή και Πολίζο. Δεξιά ο Δρόσος, αριστερά ο Κόντζα και στην κορυφή ο Βουκομάνοβιτς. Ο Πηλίου που ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο με τους Καζέλη, Συνδιχάκη, Χιντζίδη, Πολίζο, Μούλα, Τσετσεκίδη, Κόντζα, Σχουλή, Δρόσο, Βουκομάνοβιτς και Χάντζη Νικολάου, χωρίς αλλαγές. Η ομάδα του Γιώργου Γαβάση με τους Μαρινάκη, Δημητρόπουλο, Γκιούρα, Μεϊμάρογλου, Μπάρα, Μάγκο, Μπελαβράκη, Χριστίνη, Μπερνιδάκη, Ντούλια και Καλέλα. Μάγκος για τον Καλέλα. Βουκομάνοβιτς θα πιέσει για να κλέψει για τον Πηλίου. Τον Χιντζίδη κάνει την σέντρα, θέλει να μπει στην φάση ο Χάντζη Νικολάου, η μπάλα θα φτάσει στον Μαρινάκη που θα μαζέψει και θα δώσει συνέχεια. Ο Πηλίου, ο οποίος ξαναμπήκε στην διεκδίκηση του παιχνιδιού με τον γκολ 5 ο Χουλής στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μούλας σηκώσει, ο Μπάρα θα βγει πρώτο στην μπάλα. Κερδισμένος ο Χιντζίδης. Θέλει να παίξει για τον Κόντζα. Κόντζα προσποιείται με τον Γκιούρα. Ο Μπάρα η κόντρα πάνω στον Σχουλή. Κατοχή για τον Πηλίου. Βλέπω και τον Χάνι Μπριλάκη να κάνει προθέρμανση. Μπελαβράκης, Γκιούρα, σηκώσει σε ένα σημείο που είναι ο Συνδιχάκης. Συνδιχάκης θα πάρει την κεφαλιά. Νέα κεφαλιά από τον Χάντζη Νικολάου, ο Βουκομάνοβιτς, ο Σχουλής θα χάσει. Αφήνει το μάτς να εξελιχθεί αρχικά και συνέχεια γυρνά την φάση πίσω. Ο Γουρέλης δίνοντας φάουλ στον Καλέλα. Καλέλα, Χριστίνης και Μάγκος με πάρα πολλά χιλιόμετρα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μπάρα θα σηκώσει ψάχνοντας τον Ντούλια. Ο Δρόσος με τον Δημητρόπουλο να θέλει να μπει στην φάση. Ο Χάντζη Νικολάου σε ένα σημείο που είναι ο Μπάρα που θα πάρει την κεφαλιά. Και πάλι Χάντζη Νικολάου ψάχνει τον Δρόσο. Ο Χριστίνης και ο Μάγκος πιέζουν. Ο Μεϊμάρογλου το πλάγιο είναι για τον Στραβάρης. Με τον Δημητρόπουλο. Μπερνιδάκης θα πάρει την κεφαλιά. Τσιτσεκίδης θα δώσει ύψος. Ο Πολίζος μια νέα κεφαλιά. Χριστίνης θέλει να μπει στην φάση. Σχουλής κερδίζει. Δρόσο. Καλέλα είναι εκεί και πάλι. Τα δικά του πόδια. Μπάλα περνάει εκτός κηπέδου. Τσιτσεκίδης για τον Δρόσο. Η μπάλα θα περάσει και θα φτάσει στον Μπάρα. Προσποιηθεί εκείνος. Χάντζη Νικολάου θα κάνει φάουλ στον Χριστίνη.
Χατζη Νικολά που πέρασε στον χώρο τη μεσαία γραμμή για να δώσει περισσότερη δύναμη σε ένα σημείο στο οποίο νομίζω ότι ο Αστέρας βάζει γενικά. Πατούσε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Κοντά στι τρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι έβγαιναν με σχεδία ενέργεια στην μπάλα. Μη Μαρόπλου θα παίξει κάθετα. Χριστίνη για τον Καλέλα που έχει βγει πλάγια. Καλέλα θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Γκιούρα. Θα γυρίσει πίσω στον Μαρινάκη. Μαρινάκης αμέσως θα ψάξει τον Μπερνιδάκη. Μπερνιδάκης με τον Μούλα να τον πιέζει. Χιντζίδης είναι εκεί για να απομακρύνει. Σε ένα σημείο που είναι ο Μπάρα. Και Μάγκος. Κόντζα. Πίεσε το πλάγιο. Για την Αστραβάρης. Τα πόδια του Κόντζα μπάλα πέρασε εκτός γηπέδου. Γουρέλη, Σερεβέτας και Παπαηλίας είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Γκιούρα θέλει να μπει στην φάση. Το πλάγιο. Έχει μπαλά, να προλάβει ο μπαλά. Καλέλα θέλει να παίξει κάθετα. Και πάλι ο Καλέλα σηκώνει κεφάλι, θέλει να ψάξει τον Ντούλια. Καλή τοποθέτηση από τον Τσιτσεκίδη. Και ο Δρόσος θα προωθηθεί, θα ανοίξει το κοντρόλ του. Έχει βγει ο Μεϊμάρογλου, έχει καταλάβει την φάση, έχει κλέψει. Ο Μπελαβράκης ψάχνει τον Ντούλια. Ο Ντούλια δοκιμάζει αμέσως το σουτ. Η μπάλα περνά έξω από την αριστερή γωνία του Καζέλη. Στο 51. Ο Ντούλια γενικά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δοκιμάζει τα πόδια του από όπου βρεθεί. Έχει σκοράρει αρκετά τέρματα στο φετινό πρωτάθλημα. Μπερνιδάκης με τον Πολίζο να πιέζει, ο Γκιούρα, ο Σκουλής, ο Μάγκος θα γυρίσει για τον Μπάρα και εκείνος θα δώσει ύψος ψάχνοντας τον Χριστίνη που έχει μείνει ψηλά. Ο Ντούλιας θέλει να μπει στην φάση, ο Μούλας θα απομάκρυνε σε ένα σημείο που έχει πάει ο Δρόσος για να γυρίσει στον Τσιτσεκίδη. Τσιτσεκίδης θα παίξει κάρτα για τον Χατζη Νικολάου, ο Μάγκος κερδίσει με φάουλ. Νικολάου για τον Κόντζα, εκείνο θα αφήσει για τον Χιντζίδη. Χιντζίδης για τον Σχουλή. Και Πολίζος θα δοκιμάσει το σούτ από πολύ μακριά. Πολίζος, Μπαρνάκης θα μαζέψει στο 52. Ζήτα από τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Ο κ. Μαρινάκης. Ο Δρόσος είναι νικητής, η μπάλα στον Κόντζα. Κόντζα θα μπερδευτεί, ο Μπάρα βγαίνει δυναμικά. Με τον Κόντζα να κερδίσει και πάλι. Κόντζα, Βουκομάνοβιτς. Ο Μάγκος στην πρώτη φάση θα κόψει, κρατούνι. Γεπεδούχη, η πίεση του Μεϊμάρογλου. Η μπάλα πάει αριστερά στον Χιντζίδη. Η προσποίηση του Χιντζίδη στον Μπελαβράκη. Ο Βουκομάνοβιτς, ο Χιντζίδης θα σεντράρει προς το δεύτερο. Ο Δρόσος θα κρατήσει, ο Δρόσος προσποίησης του Δρόσου, η μπάλα είναι κόρνερ από τον Δημητρόπουλο. Στο 53, κερδισμένο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Ο Κόντζα πάει στην εκτέλεση. Στο 53 λεπτό. Κοντζά εκτελεί, η κεφαλιά του Συντιχάκη, ο Βουκομάνοβιτς, ο Μαρινάκης θα απομακρύνει και στη συνέχεια ο Μπάρα, ο Χιντζίδης, μια νέα κεφαλιά από τον Μπελαβράκη. Μπάρα θα φτάσει στον Κόντζα. Ο Κόντζα παράλληλα, ο Χιντζίδης με το δεξί, μπάλα καταλήγει out. Στο 52 τεράστια φάση για τον Αποπηλίου, ο Μαρινάκης κρατά το 1-2. Τεράστια απόκριση από τον Μαρινάκη και στη συνέχεια θα απομακρύνει η άμυνα του Αστέρα με τον Μπάρα.
Μπελαβράκης ψάχνει τον Ντούλια. Συντιχάκης και ο Καζέλης θα βγει πρώτος για να απομακρύνει. Και πάλι ο Συντιχάκης. Ψάχνει τον Κόντζα. Ο Κόντζα θα βάλει ωραία το κορμί του. Να κρατήσει με τον Γκιούρα. Να παραχωρεί το πλάγιο. Μπάλα βρήκε και στον Κόντζα. Μπάλα για τον, η κατοχή για τον Αστέρα Βάρης. Ο Γκιούρα. Χάνει τον Περνιδάκη, ο Μπελαβράκης. Κερδίζει το πλάγιο. Όχι. Για το πιλί λένε οι διαιτητές. Χιντζίδης. Αφήσει για τον Βουκομάνοβιτς. Σέρβος που έφτασε πάρα πολύ κοντά στο 2-2. Ο Κόντζα. Κρατήσει πίεση του Μπαρά. Κόντζα που είχε πάλι περισσότερο παιχνίδι στο δεύτερο μέρος. Το πλάγιο από τα αριστερά, όπως επιτίθενται οι γηπεδούχοι, με τον Χιντζίδη να πηγαίνει για να φέρει την μπάλα στην περιοχή με δύναμη. Προωθείται και ο Μούλας. Χιντζίδης. Απομάκρυνση από τον Μάγκο. Και νέα απομάκρυνση. Ο Ντούλιας θα κυνηγήσει για να μπει στην φάση. Θα βάλει το κορμί του. Ο Ντούλιας έχει γυρίσει. Ο Πολίζος. Τσιτσεκίδης ανοιχτό κοντρόλ. Ο Ντούλιας πιέζει. Ο Πολίζος θα κρατήσει την κατοχή. Χατζη Νικολάου ανοίγει δεξιά για τον Δρόσο. Προσποίηση του Δρόσου. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Χιντζίδη. Θα προλάβει να την κατήσει ο Χιντζίδης. Θα κάνει την σέντρα στην περιοχή. Μαρινάκης θα μαζέψει. Μπάλα έχει περάσει εκτός γηπέδου. Και ο Γκιούρα είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια με την εκτέλεση του πλάγιου από τα δεξιά για τον Αστέρα Βάρης. Σκουλής και ο Χατζηνικολάου. Ανοίγει δεξιά για τον Τσιτσεκίδη. Δεν είναι καλό το κοντρόλ του Τσιτσεκίδη. Θα κρατήσει την κατοχή. Θέλει να παίξει κάθετα για τον Δρόσο. Ωραία η πάσα του. Ο Δρόσος παράλληλα. Ο Γκιούρα είναι εκεί για να απομακρύνει τον κίνδυνο σε πλάγιο. Άντζη Νικολάου, τον Τσιτσεκίδη. Κόντρα του Μάγκου, νέο πλάγιο. Τσιτσεκίδης και πάλι. Ο Δρόσος θα κρατήσει, ο Τσιτσεκίδης κάνει ωραία κίνηση, είναι στην περιοχή ο Τσιτσεκίδης. Η σέντρα του θα κοντράρει. Ντούλιας θέλησε να μπει στην φάση, το πλάγιο για τον Οπηλίου. Την παρέμβαση του Ντούλια. Πάνω στον Πολίζο. Στην Νικολάου. Για τον Σκουλή. Σκουλής θα γυρίσει για τον Χιντζίδη. Απικίος είναι Τιχάκης. Και Κόντζα. Και ο Χατζηνικολάου, συγγνώμη. Ο Δρόσος. Πολίζος. Και ο Μούλας για τον Αοπηλίου. Μπάλα πάει αριστερά στον Χιντζίδη. Χιντζίδης θα κάνει το γέμισμα ψάχνοντας τον Τσιτσεκίδη. Πάρα πολύ καλή είναι η μεταβίβαση. Τσιτσεκίδης παράλληλα. Η απομάκρυνση από τον Μάγκο. Σε ένα σημείο που είναι ο Χατζηνικολάου. Σέντρα του Χατζηνικολάου προς το δεύτερο. Ο Βουκομάνος θέλει να μπει στην φάση. Θα απομακρύνει σε πλάγιο Γκιούρα. Χιντζίδης πάει στο πλάγιο. Ανεβαίνει και πάλι ο Μούλας. Χιντζίδης θα εκτελέσει με δύναμη. Ο Γκιούρα είναι αυτός που θα πάρει την κεφαλιά και με τον Μούλα. Θα δώσει out ο Ουρέλης.
Ο Πιλίου που σαφώς σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο πατάει πάρα πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι έχει δώσει και μια διαφορετική ενέργεια η είσοδος του Χατζη Νικολάου. Πέναντι στον Αστέρα Βάρης, ο οποίος προσπαθεί να κλείσει καλά τους χώρους, κάτι το οποίο το κάνει γενικότερα πάρα πολύ καλά, και να ψάξει κυρίως από τα άκρα με τον Μπελαβράκη και τον Ντούλια, πιο πολύ με τον Ντούλια, την φάση του για να απειλήσει και πάλι την αιστεία του Καζέλη. Ενώ θα έχουμε και αλλαγή, την πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Γιώργου Καβάση. Δύο αλλαγές. Ο Μούλας θα αφήσει την μπάλα να πέρασει εκτός γηπέδου. 2 αλλαγές λοιπόν για τον Αστέρα Βάρης στο 60. Διπλή αλλαγή. Ο Χριστίνης είναι ο ένας που περνάει εκτός γηπέδου. Ο Χριστίνης και ο Γκιούρα παίρνουν εκτός γηπέδου. Λογικά θα πάει ο Μανολιάς αριστερά. Ναι, ο Μανολιάς έχει μπει στο μάτς. Θα πάει στα αριστερά ο Μανολιάς για να πάει στο δεξιάκρο ο Δημητρόπουλος. Πάει ο Δημητρόπουλος στο δεξιμπάκ. Ο Μανολιάς αριστερά. Ο Μανολιάς, ο οποίος είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Ο Βασιλιάδης είναι ο ποδοσφαιριστής που πέρασε στην θέση του Χριστίνη. Μανολιάς θέλει να παίξει καθέτα για τον Ντούλια. Απομάκρυνση ξανά προς τον Ντούλια. Ο Τσετσεκίδης πέφτοντας τα πάντα την κεφαλιά. Ντούλιας θα κρατήσει. Αλλαγή παιχνιδιού. Βασιλιάδης. Η σέντρα από τα δεξιά. Ο Τσετσεκίδης θα απομακρύνει. Εσωτερικά ο Κόντζα, το μαρκάρισμα στην μπάλα. Η προσπάθεια από τον Βασιλιάδη, κερδίζει ο Μπελαβράκης. Και ο Δημητρόπουλος. Μπελαβράκης και πάλι. Δεν έχει αλλάξει κάτι ό,τι αφορά την διάταξη του Αστέρα. Η μόνη αλλαγή είπαμε ότι πήγε δεξιά ο Δημητρόπουλος και έχει έρθει αριστερά ο Μανολιάς. Ο Βουκομάνοβης θα κάνει την σέντρα, ο Μανολιάς θα πάρει την κεφαλιά από μάκρυνση. Ο Κόντζα. Για απομάκρυνση ένα σημείο που είναι ο Χατζη Νικολάου και Πολύζος. Ανοίγει αριστερά για τον Χιντζίδη. Χιντζίδης πλάνε τον Δρόσο. Πάλα θα περάσει ο Δρόσος για τον Κόντζα. Ο Κόντζα στην περιοχή. Ο Δρόσος και πάλι. Παράλληλα για τον Πολύζο. Προσποιήσεις του Πολύζου. Ο Δρόσος. Ανεβαίνει ο Κόντζα από εκεί, θα προσποιηθεί, θα κάνει την σέντρα. Ο Μαρινάκης θα διώξει πάνω από τον Βουκομάνοβιτς. Και ο Βασιλιάδης. Η απομάκρυνση του Βασιλιάδη. Ο Μπερνιδάκης θέλει να μπει εσωτερικά για να παίξει κάθετα. Θα καταφέρει να συγκρατήσει την κατοχή. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Γουρέλης. Και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ από τον Μούλα. Ο Μπάμπης Μανολιάς, ο οποίος πέρασε στο αριστερό άκρο της άμυνας, αδερφός του Γιώργου Μανολιά, τον οποίο ο Απηλίου είχε στο ρόστερ του την περσινή χρονιά. Αγωνίστηκε στον Απηλίου το πρώτο μισό της περσινής περίοδου. Όντας πετύχει και ένα καταπληκτικό γκολ μάλιστα σε ένα παιχνίδι. Και συνεχίζει την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Τριγλία Ραφίνας ο Γιώργος Μανολιάς. Πάπης Μανολιάς. Στον Αστέρα Βάρης είπαμε ότι αντιμετώπιζε και ένα πρόβλημα τραυματισμού. Τον πέρασε στο μάτσο ο κύριος Καβάσης, έχει επιστρέψει κανονικότατα. Ο Καζέλης θα βγει για να μαζέψει. Το βολέ του Καζέλη. Κεφαλιά από μάκρυνση από τον Μπάρα. Σε πλάγιο.
Χιντζίδης. Για τον Πολίζο. Ο Δρόσος θα προσποιηθεί. Η πίεση του Μάγκου. Κερδισμένος και πάλι ο Πολίζος. Η μπάλα πάει αριστερά στον Χιντζίδη. Η σέντρα του Χιντζίδη. Ο Μαρινάκης χωρίς πρόβλημα. Θα μαζέψει. Και θα δώσει συνέχεια ο Γιώργος Μαρινάκης. Ψάχνοντας τον Βασιλιάδη. Μπάλα θα περάσει πάνω από το Βασιλιάδη και θα καταλήξει πλάγιο. Ο Βασιλιάδης φαίνεται να έχει πάει δεξιά και να έχει έρθει ο Μπελαβράκης πιο εσωτερικά. Για τον Αστερά. Νάτος ο Βασιλιάδης. Μπερνιδάκης θα χάσει. Χιντζίδης θέλει να παίξει κάθετα για τον Κόντζα. Μπαλά είναι πλάγιο. Με τον Δημητρόπουλο. 20 λεπτά στο δεύτερο μέρος, παραμένει το 1-2. Μπελαβράκης πιέζει, κερδίζει το πλάγιο από την παρέμβαση του Συντιχάκη. Δημητρόπουλος πάει στην εκτέλεση του πλαγίου από τα δεξιά. Δημητρόπουλος εκτελέσει με δύναμη, ο Μούλας θα απομακρύνει, ο Μάγκος θα κάνει το γέμισμα, νέα απομάκρυνση από τον Πολίζο. Και πάλι ο Δημητρόπουλος, ο Μπελαβράκης θέλει να μπει στην φάση. Συντιχάκης βάζει ωραία το κορμί του, να κερδίσει το φάουλ. Και ο Χιντζίδης. Σε ένα σημείο που είναι ο Καλέλα, ο Μπελαβράκης. Παίζει για τον Βασιλιάδη, ο Μούλας θα βγει δυνατά στην μπάλα, θα απομακρύνει σε πλάγιο. Δημητρόπουλος φέρει την μπάλα με δύναμη στην περιοχή. Μούλας θα απομακρύνει, ο Μάγκος θα δώσει ύψος. Ο Δρόσος θα γίνει κάτοχος, βγαίνει πλάγια, προσποιηθεί πάνω στον Ντούλια. Θα έρθει εσωτερικά ο Δρόσος. Χατζηνικολάου. Υπάρχει φάουλ του Καλέλα στον Χατζηνικολάου. Βάλα πάει δεξιά στον Κόντζα. Η σέντρα του Κόντζα, η απομάκρυνση του Μαϊμάρογλου. Χιντζίδης θα παίξει κάθετα, πρώτος ο Μπάρα και ο Μπερνιδάκης βγαίνει πλάγια με τον Μούλα. Μπερνιδάκης θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Ντούλια. Ο Ντούλιας θα κατεβάσει με το στήθος, το σούτ με το δεξί, δεν είναι καλό, μπάλα καταλήγει out. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού από τον Μπερνιδάκη στον Ντούλια, εκείνος προσποιήθηκε πάνω στον Τσιτσεκίδη, κάπως βιαστικό το τελείωμά του θα έλεγα. Κόντζα θα κατεβάσει πάρα πολύ ωραία, θα γυρίσει πάνω στον Μάγκο. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία, ο Κόντζα που θα πάρει και την κόντρα, αλλά η μπάλα θα καταλήξει στον Μαρινάκη. Μαρινάκης, το βολέ, ψάχνοντας τον Βασιλιάδη. Βασιλιάδης πιέζει, θα κάνει το γύρισμα σε ένα σημείο που είναι ο Καζέλης. Αφήσει για τον Συντιχάκη εκείνος. Τσιτσεκίδης παίζει κάθετα για τον Δρόσο. Ο Δρόσος θα ανοίξει το κοντρόλ του. Θα έρθει εσωτερικά. Ο Σχουλής θα μεταφέρει το παιχνίδι πλάγια για τον Κόντζα που και έναν ελεύθερο ρόλο πια κινείται κατά πλάτος του γηπέδου. Ο Σχουλής θα κάνει την σέντρα, ο Μαρινάκης πάνω από τον Βουκομάνοβιτς θα μαζέψει. Και θα ανοίξει αριστερά για τον Μανολιά.
Δούλιας. Υπάρχει ποδοσφαιριστής πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Καλέλα είναι. Είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. 69 λεπτά στο παιχνίδι. Αόπι Λίου, Αστέρας Βάρης 1-2. Δύο καλές φάσεις που έχουμε δει στο δεύτερο ημίχρονο είναι στο ξεκίνημα. Η μία με τον Ντούλια και η άλλη με τον Μπουκομάνοβιτς, με τον Μαρινάκη να αποκρίνει εντυπωσιακά από το 50 στο δεύτερο λεπτό. Από εκείνο το σημείο και μετά δεν έχουμε δει κάτι αξιόλογο σε φάση. Με τον Άπη Λίου να προσπαθεί να κυκλοφορεί και να θέλει να γεμίσει την περιοχή του Μαρινάκη και τον Αστέρα να έχει πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις και να ψάχνει κυρίως στην πλάτη της άμυνας τον Ντούλια για να μπορέσει να πετύχει ένα τρίτο τέρμα. Καλέλα, ο οποίος δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχίσει, τον βλέπω να κάθεται στον πάγκο. Μάλλον δεν θα μπορέσει να συνεχίσει και είναι μια πολύ καταναστρεφή. Έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι ο Καλέλα. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Καλέλα λοιπόν. Είναι αυτός που θα μείνει στον πάγκο, δεν μπορεί να συνεχίσει. Θα περάσει ο Κοφσανίδης στην θέση του. Ο οποίος παίρνει ρόλο στην θέση 6. Δεν αλλάζει κάτι στην διάταξη ο Αστέρας. Νάτος, ο Κοφσανίδης. Μπελαβράκης. Ανοίγει δεξιά δυνατά τον Δημητρόπουλο. Μπαλά περνά. Out. Πλάγιο. Χιντζίδης στο πλάγιο. Κεφαλιά, απομάκρυνση σε νέο πλάγιο από τον Μπάρα. Προσπάθεια τον Μπάρα. Το φάουλ για τον Στραβάρης. Διαγωνία πάσα για τον Ντούλια. Ντούλιας με τον Τσιτσεκίδη. Τσιτσεκίδης καταφέρει να πάρει το πλάγιο. Μάγκος θα φέρει την μπάλα στο τερικά. Ο Δημητρόπουλος θα προωθηθεί. Δοκιμάζει το σούτ, την μπάλα θα κοντράρει στον Κόντζα. Χιντζίδης θα κατεβάσει. Πιέζει ο Βασιλιάδης. Ο Χιντζίδης θα απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι ο Κοφσανίδης και ο Μάγκος. Θα πάρει την κεφαλιά για τον Μπάρα. Κερδίζει ο Αντζανικολάου. Φύζει για τον Πολίζο. Ανοιχτό κοντρόλ εκείνος. Ο Μανολιάς θα απομακρύνει. Ο Μπερνιδάκης που θα μπει στην φάση είναι σε θέση offside. Κόντζα, παράλληλα, κόρνερ. Με τον Κόντζα, σε 73, Κόντζα προς το δεύτερο, Μαρινάκης με γροθιές θα απομακρύνει πάνω από τον Συντιχάκη, ο οποίος είναι και πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Τζανακουλάου θα βγάλει την μπάλα εκτός γηπέδου γιατί είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο ο Μανώλης Συντιχάκης. Σε ό,τι αφορά τα μάτς που διεξάγονται την ίδια ώρα στην Γάμα Εθνική, Πανελευθυνιακός προηγείται με 0-2 απέναντι στον ΠΑΟ Βάρδας, ο Πανεργιακός κερδίζει με 1-0 την Κόρινθο. Ενώ 0-0 είναι το Βίζας Μεγάρων Άιμεσου Λογγίου και το Μαρκό προηγείται με 2-3 της Ερμιονίδας.
Νωρίτερα η Μύκονος κέρδισε με 0-2 τη Θήλα Ραφίνας, ο Πανεγιάλος με 1-0 τον Ιάλισσο και η Ελλάς Σύρου με 4-0 την Εράνη Φιλιατρών, ενώ από χθες το Ρόδος Αέρα Φάντου 3-1. Η Μάραγλου θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Μαρινάκη. Μαρινάκη στο βολέ. Τσιτσίκη θα πάρει την κεφαλιά. Ο Μάγκος. Ο Δρόσος. Και ο Χάντζη Νικολάου που θα βγει πλάγια. Πάει κατά μέτωπο. Καλή τοποθέτηση από τον Μαρινάκη. Θα απομακρύνει σε πλάγιο. Σχουλής. Τσιτσεκίδης. Ζει κάθετα πιο δυνατά από ό,τι θα ήθελε ο Χατζη Νικολάου. Η μπάλα θα περάσει και δεν καταλήξει. Εκτός γηπέδου. Στο 75 έχουμε φτάσει. Και ο Μαρινάκης θα δώσει συνέχεια. Δεν είναι καλή η εκτέλεσή του. Τσιτσεκίδης και ο Μανολιάς απομακρύνει, ο Κοφσανίδης το ίδιο. Πολύζος κατεβάζει πάρα πολύ ωραία, ο Σχουλής ανοίξει παιχνίδι αριστερά για τον Κόντζα. Τσιτσεκίδης, ο Χιντζίδης έχει ανέβει σέντρα του, περνά απευθείας εκτός γηπέδου. Μαρινάκης θα δώσει συνέχεια. Συντηγάκης θα πατήσει καλά και θα απομακρύνει. Ο Μούλας πριν πει ο Μπερνιδάκης στην φάση. Με η Μάρογλου με τον Σχουλή θέλει να κρατήσει εντός γηπέδου. Ο Δημητρόπουλος. Βουκομάνοβιτς θα γυρίσει για τον Πολύζο. Συντηγάκης θέλει να δώσει ύψος, δεν υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής. Το απειλείο εκεί, ο Δημητρόπουλος πάει στο πλάγιο. Δημητρόπουλος, Μπερνιδάκης στην κεφαλιά, Βασιλιάδης κατεβάσει ωραία. Προσποιηθεί ο Μπελαβράκης, θα θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Τούλια. Ο Τούλιας ο οποίος την περιμένει στα πόδια του. Ο Μούλας θα γυρίσει για τον Καζέλη. Καζέλης με τον Βουκομάνοβιτς μπήκε στην φάση να είναι στη θέση offside. Νομίζω ότι και ο Σέρβος το ήξερε, δεν ήθελε να μπει αρχικά στην φάση. Και ο Μπάρα είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια. Θέλει να σηκώσει για τον Ντούλια. Ντούλια θα κατεβάσει. Προσποίηση του Ντούλια. Τσιτσεκίδης θα κρατήσει. Τσιτσεκίδης κάνει την τρίπλα. Ο Μπελαβράκης πιέζει. Ο Τσιτσεκίδης θα απομακρύνει. Ο Μάγκος θα πάρει την κεφαλιά. Ο Κοφσανίδης. Κεφαλά πίσω. Στον Μπάρα. Κοφσανίδης, υπάρχει φάουλ. Διαγώνια πάσα για τον Δρόσο, Δρόσος, προσποιήσεις του, Κοφσανίδης, η κόντρα, ο Βασιλιάδης θα κερδίσει, προωθείται ο Βασιλιάδης, ανοίγει στον Ντούλια. Ντούλιας να κρατήσει. Παίζει κάθετα για τον Βασιλιάδη που έχει βγει αριστερά. Συντιχάκης, δυναμική παρέμβαση.
Χατζηνικολάου. Τσιτσεκίδης. Χατζηνικολάου. Ο Σχουλής. Μπαλά πίσω στον Συντιχάκη. Καλή κυκλοφορία από τον Αοπηλίου. Μανολιάς με τον Δρόσο. Ο Σχουλής κατεβάζει. Στο 79 παραμένει το 1-2. Μανολιάς θέλησε να συνεργαστεί. Σέντρα του Μανολιά. Ο Συντιχάκης θα απομακρύνει. Ο Κόντζα σε ένα σημείο που είναι. Ο Μπάρα και Δημητρόπουλος. Κεφαλιά πάσα. Ο Μπελαβράκης στο σούτ. Το Καζέλης μαζεύει στο 80. Καλή στιγμή για την Βαρή. Ο Μπάρα με τον Βουκομάνοβιτς μάχονται. Ο Κοφσανίδης βγαίνει νικητής. Τσετσεκίδης. Κάθε την πάσα. Με η Μάρα που θα αφήσει. Για να βγει και να μαζέξει. Την μπάλα ο Μαρινάκης. Φτάσαμε στο 80. Λέγαμε πριν για τον αδερφό του Γιώργου Μανολιά που έπαιξε πέρυσι στο Απειλή. Δεν είπαμε καθόλου για τον Σχουλή που είναι και ο σκόρερ του Απειλή, ο οποίος πέρασε μία σεζόν στον Αστέρα Βάρης. Τη σεζόν, εκείνη την περίεργη σεζόν του κορονοϊού που έγινε το πρωτάθλημα του ενός γύρου. Αγωνίστηκε στον Αστέρα Βάρης. Μάλιστα, ο Απειλού τον είχε αντιμετωπίσει και σε εκείνο το ένα και μοναδικό παιχνίδι που είχε γίνει εκείνη τη σεζόν, που ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν ειδικό ουσιαστικά πρωτάθλημα ενός γύρου. Με τον Απειλού να κερδίζει στην Βάρη με 0-1 εκείνη τη σεζόν, με τον κόλ του Δρόσου και να παραμένει στην κατηγορία. Νάτος εδώ ο Σχουλής, ο Χιντζίδης με το δεξί, το σουτ, Μαρινάκης μαζεύει. Μαρινάκης θα δώσει συνέχεια. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Ντούλιας θα πάρει την κεφαλιά. Ο Πολύζος είναι κεφαλιά. Ο Βασιλιάδης κεφαλιά πλάσα στον Μπερνιδάκη. Η σέντρα του προς το δεύτερο. Απομάκρυνση σε κόρνερ από τον Χιντζίδη. Δύο αλλαγές θα κάνει ο Αστέρας Βάρης. Μετά την εκτέλεση του κόρνερ από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ο Ντούλιας, ο Μπερνιδάκης θέλησε να μπει στην φάση. Ο Μούλας θα απομακρύνει το πλάγιο για τον Αστέρα. Και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Δύο αλλαγές για τον Αστέρα, τρεις αλλαγές για τον Πηλή. Στο 82. Βλέπω Σχουλή, Συντιχάκη και Τσιτσεκίδη να περνούν εκτός. Στο μάτς Μπριλάκης, Λάντζιος και Αλεξούδης. Λάκης, Λάσγιος και Αλεξούδες αντί Σχουλή, Συντιχάκη και Τσεκίδη. Πάει με 2-4 ο Απειλίου. Στο φινάλε της αναμέτρησης ο Μπελαβράκης είναι αυτός που θα περάσει εκτός παιχνιδιού για τον Αστέρα. Και ο Ντούλιας θα περάσει εκτός. Στο μάτς ο Μπάκας. Ντούλιας ο σκόρερ του πρώτου τέρματος και ο δημιουργός του δεύτερου. Μέσα ο
Μπάκας. Και ο Καλύβας νομίζω, ναι, ο Καλύβας είναι. Βασιλιάδης. Θα γυρίσει για τον Καλύβα, ο Λάντζικας θα απομακρύνει. Ο Κοφσανίδης. Ο Βουκομάνοβιτς. Θέλει να προωθηθεί ο Βουκομάνοβιτς από τα δεξιά. Παρέμβαση του Μανολιά στην μπάλα. Γενικητής ο Βάπης Μανολιάς. Υπάρχει φάουλ προηγουμένως όμως. Θα δώσει ο Γουρέλης. Στο 84 έχουμε φτάσει. Ο Χιντζίδης πάει στην εκτέλεση. Για φέρει την μπάλα στην περιοχή. 85. Ο Χιντζίδης. Στο 85ο λεπτό. Χιντζίδης εκτελεί προς το δεύτερο. Κεφαλιά από μάκρυνση. Ο Πολίτσος θα πάρει την κεφαλιά. Νέα κεφαλιά από τον Μπερνιδάκη. Μπριλάκης θα σηκώσει σε ένα σημείο που ο Μαρινάκης μαζεύει. Και κερδίζει για τον απαραίτητο χρόνο για την ομάδα του. Μαρινάκης ψάχνει τον Βασιλιάδη. Βασιλιάδης με τον Χιντζίδη να τον πιέζει και να δείχνει το φάουλ, γιατί τράβηξε τη φανέλα του Βασιλιάδη ο Χιντζίδης. Αυτό δείχνει ο Γουρέλης. Κερδισμένο φάουλ για τον Αστέρα Βαρύς. Δημητρόπουλος θα πάει στο φάουλ. 86ο λεπτό. Στέλλας που ανεβάζει στην αντίπαλη περιοχή και τον Μπάρα. Και τον Μεϊμάρογλου. Δημητρόπουλος. Μπομάγκρυνση από τον Μούλα. Ο Βασιλιάδης. Ανοίγει αριστερά η σέντρα, ο Μπάρα, η κεφαλιά είναι στη θέση offside. Ο ψηλός όμως στόπερ του Αστέρα. Από την σέντρα του Μπάκα. Χιντζίδης ψάχνει την κίνηση του Δρόσου. Ο Δρόσος θα κρατήσει από τις κόντρες κερδισμένος ο Μπάρα. Προσποιείται. Θα σηκώσει για τον Μπερνιδάκη. Μπριλάκης θα γυρίσει με το κεφάλι στον Καζέλη. Και από εκεί ο Μούλας. Και τον Χαντζη Νικολάου. Ανοιχτό κοντρόλ. Ο Καλύβας θα πιέσει. Ο Χαντζη Νικολάου κλείνεται. Θα κερδίσει ο Αστέρας Βάρης με τον Βασιλιάδη. Ο Βασιλιάδης οι προσποιήσεις του παίζει παράλληλα. Είναι ο Καζέλης εκεί για να μαζέψει. Αδύναμη. Πάσα του Βασιλιάδη στον Μπάκα. Το έκανε. Κίνηση στην περιοχή. Ο Κόντζα θα κρατήσει υπό την πίεση του Δημητρόπουλου και ο Χιντζίδης. Χατζη Νικολάου. Αλλά πίσω για τον Μπριλάκη. Παράλληλα εκείνος για τον Μούλα. Και ο Λάντζιος. Τον Πολίζο. Ο Δρόσος κάνει κούρσα. Δεν υπάρχει κάτι. Πίεση του Μάγκου. Έχουν και κάποιες διαμαρτυρίες του Δρόσου στον επόπτη. Νομίζω ο Δρόσος ο οποίος θα αντικρίσει την κίτρινη κάρτα. Για διαμαρτυρία. Διαμαρτυρήθηκε και για φάουλ από το μαρκάρισμα του Μάγκου. Ο Μάγκος πήγε κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι για τον Αστέρα Βαρύς. Αρχηγός της ομάδας. Θα δώσουν και τα χέρια τώρα οι δύο αρχηγοί. 88 λεπτά. Η κίτρινη κάρτα στον Δρόσο για διαμαρτυρία. Ξέρω αν έχει γίνει κάτι τώρα και ζητά ο Κουρέλης από τον βοηθό του να μπει στο γήπεδο.
τις διαμαρτυρίες από τον κόσμο προς τον εποπτή. Ζητά και ο γυμναστής της ομάδας Μαναγιώτης Κανελόπουλος από τον κόσμο να ηρεμήσει λιγάκι για να... γιατί είναι σαφώς κάτι το οποίο δεν κάνει καλό στον Αοπηλή που εκείνος ψάχνει την ισοφάριση. Μαρινάκης με τον Αστέρα να έχει κερδίσει και πάρα πολύ χρόνο από όλη αυτό το, όλη αυτή την διαδικασία με την κάρτα και με τις διαμαρτυρίες. Ο Χιντζίδης για τον Χατζη Νικολάου. Χατζη Νικολάου δεν θα καταφέρει να την συγκρατήσει εντός γηπέδου. Και Δημητρόπουλος. Βασιλιάδες θέλει να μπει στην φάση, ο Πολύζος από μακρινή σε πλάγιο. Δημητρόπουλος με δύναμη ψάχνει τον Μπερνιδάκη, ο Μπριλάκης είναι εκεί, απομάκρυνση σε ένα σημείο που είναι ο Δημητρόπουλος. Ο Καλύβας θα πάρει την κεφαλιά, ο Μούλας θα αφήσει για τον Λάντζιο, δυνατή μεταβίβαση, ο Λάντζιο θα τσιμπήσει και θα κερδίσει και το φάλα τον Καλύβα, θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα, διαμαρτύρητα. Ποιος θα προλάβει ήταν στην φάση αυτή. Συμπληρώνουμε σιγά σιγά τα 90 λεπτά. Ο Πολύζος στις καθυστερήσεις είναι αυτός που θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Πολύζος θα σηκώσει, ο Μαρινάκης μαζεύει. Μαρινάκης που μπλόκαρε. Το βολέ του Μαρινάκη. Μπριλάκη στην κεφαλιά, ο Κόντζα, ο Δημητρόπουλος. Νέα κεφαλιά από τον Κόντζα, θέλει να προλάβει, από τον Χατζηνικολάου, θέλει να προλάβει ο Κόντζα. Μπριλάκης συμπληρώνουμε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μούλας. Άνοιξε και τον Λάντζιο. Και πάλι ο Μούλας. Πρώτος στην μπάλα ο Μανολιάς. Κερδισμένος ο Αστέρας Βάρης. Θα προωθηθεί ο Βασιλιάδης και θα βγάλει την μπάλα εκτός γηπέδου. Ο Βασιλιάδης ο οποίος έχει βοηθήσει και εκείνος πάρα πολύ μετά την είσοδο του στο παιχνίδι. Μπάλα πίσω από τον Μεϊμάρογλου. Ο Μάγκανς σε ένα σημείο που είναι ο Χιντζίδης. Δημητρόπουλος θα πάρει την κεφαλιά. Κοφσανίδης σε νέο πλάγιο. Ο Μάγκανς. Ο Δρόσος. Μπάλα πάει αριστερά. Η σέντρα προς το δεύτερο. Ο Μανολιάς θα πάρει την κεφαλιά. Ο Καλύβας είναι εκεί για να παίξει κάθετα. Ο Μανολιάς κάνει κίνηση. Ο Μάγκος με τον Κόντζα θέλει να βγει νικητής. Τάκλει στην μπάλα. Υπάρχουν δύο ποδοσφαιριστές πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κόντζα. Ο Βασιλιάς θα σηκωθεί και ο Κόντζα θα σηκωθεί. Κόντζα και ο Μπάγκας, συγγνώμη. Ο Μούλας. Παίζουμε το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μπριλάκης το γέμισμα προς τον Χατζη Νικολάου. Χατζη Νικολάου την σέντρα αμέσως. Κοφσανίδης είναι εκεί. Ο Καλύβας θα καθυστερήσει. Ο Μάγκος θα απομακρύνει. Ο Μπερνιδάκης θα πάρει την κεφαλιά. Θα πιέσει
και τον Μούλα για να κερδίσει χρόνο ο Αστέρας Βάρης. Η μπάλα παράλληλα στον Μπριλάκη. Ο Μπριλάκης θα κάνει το γέμισμα. Ο Μπάρα θα αφήσει στον Μαρινάκη. Εκείνος θα περιμένει και τον Αλεξούδη για να κερδίσει χρόνο. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Διανύουμε. Μαρινάκης στο βολέ. Μπάλα περνάει εκτός γηπέδου. Χιντζίδης ψάχνει τον Αλεξούδη. Αλεξούδη δεν θα μπορέσει να την συγκρατήσει μέσα στο γήπεδο. Δημητρόπουλος εκτέλεσε το πλάγιο. Μπερνιδάκης Ντακουνάκης σε ένα σημείο που είναι ο Μπριλάκης, ο οποίος θα προσποιηθεί. Το πλάγιο όμως είναι για τον Αστέρα Βάρης, από τα δικά του πόδια περνάει εκτός γηπέδου. Έχουμε μπει στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Αστέρας Βάρης είναι πολύ κοντά σε μια σπουδαία νίκη στο πυλί. Πολύ ζωστά πάρει την κεφαλιά. Χιντζίτς θα καταφέρει να την κρατήσει εντός γηπέδου. Ο Πολύζος η κόντρα πάνω στον Μπάγκα. Και τέλος, από πηλίου Αστέρας Βάρης 1-2. Η παράδοση που θέλει για αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων έρχονται διπλό. Συνεχίζεται και σήμερα, αφού ο Αστέρας Βάρης για την 10η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής επικρατεί με 1-2 του από πηλίου, με τον γκολ που πέτυχε ο Ντούλιας στο 9 και ο Γκιούρας στο 17. Ο Αοπηλίου, ο οποίος κατάφερε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου να μειώσει με τον Σκουλής 43 για το 1-2. Στο δεύτερο μέρος είχε κάποιες καλές στιγμές, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, δεν έφτασε στις σπουδαίες φάσεις απέναντι στον Μαρινάκη για να μπορέσει να φτάσει στην ισοφάριση, με τον Αστέρα να κλείνει πάρα πολύ καλά τους χώρους, να είναι σχεδόν άριστα στημένος αμυντικά και να έχει και κάποιες καλές προϋποθέσεις με τον Ντούλια και τον Μπελαβράκη επιθετικά για να πετύχει ένα τρίτο τέρμα. Με το 1-2 να παραμένει μέχρι την λήξη της αναμέτρησης. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στο γήπεδο Πηλίου. ΑΟ Πηλίου Αστέρας Βάρης 1-2 από τον Γιώργο Πίτση που ήταν στη μετάδοση και τον Μανώλη Αλάβανο που ήταν στην κάμερα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.